μια προφανής ερώτηση. Περί τίνος πρόκειται, τι σημαίνει Φεστιβάλ Βαλίτσας? Φεστιβάλ Βαλίτσας σημαίνει καταρχάς ταξίδι. Ταξίδι στο θέατρο, στην τέχνη. Είναι μια ιδέα η οποία ξεκίνησε εδώ και 25 χρόνια και καταφέραμε να την υλοποιήσουμε φέτος. Από ένα ταξίδι. Ξεκίνησε σαν ιδέα από ένα επεισοδιακό ταξίδι στην Βουλγαρία. Mm-hmm. Εκεί συμμετείχαμε σε ένα εξαιρετικό φεστιβάλ που λεγόταν Φεστιβάλ Θέατρου Βαλίτσας. Και από τότε έχει μείνει η επιθυμία να δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ στην Αθήνα. Μετά από πολλά χρόνια δημιουργούμε αυτό το φεστιβάλ, δίνουμε βήμα σε νέους και παλαιότερους θειάσους και καλλιτέχνες με πάρα πολύ λίγα μέσα. Γιατί ονομάζεστε Φεστιβάλ Βαλίτσας? Με παραστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ απλές και ευέλικτες ως προς την παραγωγή τους, που χωράνε μέσα σε μία βαλίτσα για να ταξιδέψουν οπουδήποτε. Εννοείς ότι τα σκηνικά, τα κουστούμια και τα λοιπά είναι πάρα πολύ λίγα με αυτή την έννοια βαλίτσα? Στις παραστάσεις αυτές ο κυρίαρχο στοιχείο είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο πρωτίστως, ο ηθοποιός, ο performer, που αυτός σε έναν άδειο χώρο στη σκηνή με μια καρέκλα ή με μια σανίδα, όπως λέει και ο Μπρέχτ, μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του, τον ρόλο του, το δημιούργημά του. Εννοείς ότι το κείμενο παίζει ρόλο και ο ηθοποιός και όχι τα παραφραζόμενα, τα σκηνικά, κουστούμια και όλη η παραγωγή, ας πούμε, αυτό ακριβώς, εννοείς? Ακριβώς. Είναι διπλή η έννοια του θεάτρου, του Φεστιβάλ Θεάτρου Βαλίτσας. Αφενός ως προς το τεχνικό κομμάτι, όπου ο ηθοποιός και μόνον αυτός, με ελάχιστα μέσα, μπορεί να παρουσιάσει τη δουλειά του. Αφετέρου έχει και ένα ευρύτερο περιεχόμενο, έχει την έννοια του ταξιδιού, στο ταξίδι της τέχνης, του θεάτρου. Αυτό θα σας ρωτήσω το εξής. Αυτός ο μινιμαλισμός στο θέατρο μοιάζει να ταιριάζει, μια και ανέφερες και τον Μπρέχτ, περισσότερο στο μοντέρνο θέατρο. Μπορεί να παιχτεί με αυτόν τον τρόπο και κλασικό ρεπορτόριο? Φυσικά. Ειδικά το κλασικό έργο, και το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, αλλά και το Ελισαβετιανό Θέατρο της Αναγέννησης, παρουσιαζόταν με πάρα πολύ λίγα μέσα και σχεδόν χωρίς καμιά σκηνογραφία. Η μόνη σκηνογραφία ήταν η σκηνογραφία του ίδιου του χώρου. Ακούσε μια ταμπέλα που να λέει δάσος, η παλάτη κλπ. Όλα τα άλλα ήταν στη φαντασία του θεατή. Αυτό μήπως πάει πίσω, σκηνογραφία, τέτοια πράγματα, ας πούμε, το θεάτρο που είναι σημαντικά? Δεν είναι η πρόθεση αυτή. Δεν είναι. Η πρόθεση είναι να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ, ουσιαστικά να δώσουμε ένα βήμα κυρίως σε νέους καλλιτέχνες και νέους θειάσους, να ανταλλάξουν τις σκέψεις τους, τη δουλειά τους, τον προβληματισμό τους πάνω στο θέατρο με τα ελάχιστα δυνατά μέσα. Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικής, αλλά και οικονομίας θεάτρου. Να εστιάσουμε περισσότερο στην ουσία του θεάτρου και λιγότερο στη μορφή του. Περισσότερο στο περιεχόμενο και λιγότερο στην μορφή. Να υποθέσω ότι οι συμμετέχοντες ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες, είναι πρωτοεμφανιζόμενοι καινούργοι? Όχι, υπάρχουν και παλιοί και νέοι. Η πρόθεση δεν είναι να περιορίσουμε το φεστιβάλ μόνο σε νέους θειάσους ή μόνο σε καταξιωμένους καλλιτέχνες. Η πρόθεση είναι να υπάρξει ένας διάλογος και του παλιού και του νέου. Φυσικά πρωτίστως να δώσουμε προτεραιότητα βήμα στους νέους καλλιτέχνες και να συντράξουν με το παλιό. Να ρωτήσω τώρα, ποιος το διοργανώνει και πώς είναι η δομή του φεστιβάλ, δηλαδή,
Η διοργάνωση είναι της εταιρείας Lab Illusions, που διαχειρίζεται και το θέατρο προσκήνιο. Η δομή του φεστιβάλ σε αυτή τη φάση είναι απλή. Κυρίως υπάρχουν συμμετοχές από την Ελλάδα. Ο στόχος είναι να απλωθεί το φεστιβάλ. Θέλουμε να το καθιερώσουμε. Θέλουμε να γίνει και του χρόνου και να κρατήσει για πολλά χρόνια, και αυτός είναι ο στόχος και αυτό ευχόμαστε. Και επίσης θέλουμε να το ανοίξουμε και προς το εξωτερικό. Θέλουμε να αποκτήσει ένα ευρωπαϊκό και ένα διεθνή χαρακτήρα, σιγά σιγά, όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες και τα οικονομικά. Άρα, μια τελευταία για πληροφόρηση. Πού παίζεται λοιπόν, πού θα επεκταθούν τα έργα, τη διεύθυνση δηλαδή, και πόσο διάρκεια θα έχουν, πόση διάρκεια έχει το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ αρχίζει στις 8 Οκτωβρίου, είναι η τελετή έναρξης του φεστιβάλ. Θα κρατήσει μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Συμμετέχουν 13 ομάδες και καλλιτέχνες, με διαφορετικές φυσικά παραστάσεις, όπου ο κάθε θείασος δίνει από 1 έως 3 παραστάσεις, και παράλληλα γίνονται διάφορα εργαστήρια, workshop και διαλέξεις.